δύο πολιτισμοί συνδέθηκαν με τα φτερά της Air Astana, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της πτήση από το Καζακστάν στο Ηράκλειο. Εντυπωσιακές οι εικόνες από τη θερμή υποδοχή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Η διασύνδεση της Κρήτης με το Καζακστάν, που είναι η ένατη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο, δίνει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης, για το οποίο όλοι αγωνιούμε και ευχόμαστε να πάμε καλά. Δεν είμαστε μονόχνοτοι και μονοπολιτισμικοί. Παίζουμε πολυπολιτισμικά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό για την Κρήτη. Στο Καζακστάν, κυρίως στο Αλμάτι, στο νότιο μέρος, νοτιοανατολικό μέρος, υπήρχαν πολλοί Έλληνες και υπάρχουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Στο Μενίδη, στο Δήμο Αχαρνών, υπάρχουν 40.000 Καζακστανοί πολίτες οι οποίοι είναι Έλληνες. Με την πρώτη πτήση του Airbus Α321, της οποίας ο κυβερνήτης Νίκος Τσακίρης σε χειρίζες κριτικές, κατέφθασαν στο νησί μας δημοσιογράφοι, bloggers αλλά και influencers, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Κρήτης. I hope this flight will increase not tourists only from Kazakhstan and also from Greece to Kazakhstan and also expand the existing business contacts between two countries and make new opportunities for business contacts between two countries. Ακολούθησε συνέντευξη τύπου παρουσία του αντιπροέδρου της Air Astana, ενώ σημαντικό το γεγονός ότι μία από τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου πάτησε πόδι επικριτικού εδάφους. So welcome everybody. We really happy to be today here at the beginning of the summer. Our airline opening a new destination. It's a beautiful place. Every time we go to the abroad to speak about Crete, everybody says us, why Crete is a must destination? Why should we go once in our life in Crete? And the answer is nature, culture, gastronomy, but above all, heartfelt hospitality. Μέχρι στιγμής η εταιρεία έχει πάρει έγκριση για 6 πτήσεις την εβδομάδα, με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Γιώργο Πλιάκα να εκφράζει την αισιοδοξία του με την ευχή πως οι πτήσεις θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη συχνότητα και τα επόμενα χρόνια.